Τον Νίκο, Νίκο, πρέπει να βγάλουμε δύο Γεωργιάδη. Με συγχωρείς Ναι, πάρα ωραία, πολύ. συγγνώμη. Ή Βεβαίως, τον έχουμε συγγνώμη. απέναντί μας. Καλησπέρα. Άκουσα ενδιαφέρουσα Ευχαριστούμε συζήτηση. πολύ που είστε μαζί Εντάξει. μας. Έπεσε και σε ενδιαφέρον Θα κομμάτι ήθελα να τη κάνω κι εγώ ένα συζήτηση. σχόλιο για την αυγή. Ναι, Το πάρε κάτι. πρώτον και κυριότερον, Ναι, ναι. κανένα δεν θα χαρεί να κλείσει η αυγή. Αυτό Είναι λέγαμε. μια ιστορική Αυτό λέγαμε εφημερίδα. όλοι. Εγώ δεν χαίρομαι να κλείνει καμία εφημερίδα, να απολύεται κανένα άνθρωπο και προφανώ κανένα δημοσιογράφο. Για λόγου ιστορική δικαιοσύνη, μόνο πρέπει να επισημάνω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η αυγή φιλοξενήσει άρθρο του κυρίου Καρτερού όταν έκλεισε το Μέγκα, το οποίο ήταν ένα άρθρο που το ξαναδιάβαζα σήμερα και περίπου πανηγύριζε για το πόσο ωραία αισθάνεται που κλείνει το Μέγκα και απολύονται όλοι αυτοί που υπηρετούσαν το Μέγκα. Στην αυγή, το άρθρο αυτό. Καμιά φορά όταν σκάβεις λέει το λάκκο των άλλων, θες ο ίδιος μέσα σε αυτόν. Και το δεύτερο, την χαρά της αυγής και των Σιριζανέλ τότε, θυμίζω τη γνωστή φωτογραφία στο πρωθυπουργικό αεροσκάφο του Πάνου Καμένου με τότε, τα νέα στα χέρια, του ναι, Τσίπρα, το θυμάμαι. Ναι, τη μέρα που έγιναν τα νέα. Ναι. Άρα λοιπόν αυτή τώρα η συλλογική συμπεριφορά και του κυρίου Καραμέρου που ακούω όχι προς Θεού, μην κλείνει κανένας και μην χάνει κανένας δουλειά κλπ. Πολύ σωστά έγινε πολλά καλή του Καραμέρος. Αλλά δεν ήταν αυτή η γραμμή του της αυγής του ΣΥΡΙΖΑ σε περιπτώσεις μέσων που ήταν αντίπαλοι αυτών. Εμείς όμως, και να κλείσω με αυτό, επειδή δεν είμαστε σαν κι αυτούς και δεν θέλουμε ποτέ να γίνουμε σαν κι αυτούς, τους συγχαινόμαστε για αυτό που είναι και ελπίζουμε ποτέ να μην τους μοιάσουμε, λέμε να μην κλείσει η αυγή και να μην απολυθούν οι άνθρωποι. Ποιο είναι η αυγή, αντιπολιτευόμενη σε εμάς εφημερίδα. Δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται όλες τις εφημερίδες να είναι συμπολιτευόμενοι. Λοιπόν, τότε να γίνεται σωστά και η κατανομή της διαφημιστικής δαπάνης, κύριε Γεωργιάδη, και των δημόσιων δεν οργανισμών. Δεν είχε παράπονα η αυγή από την κατανομή διαπάνης καθόλου. Να πω γιατί για να φτάσει. Καμία κανένα δύο παράπονα. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, τα μέσα ενημέρωσης. Έχει πάρει μεγαλύτερο τα μέσα ενημέρωσης και αφήστε τώρα την αυγή. Α πούμε, οι περιφερειακοί σταθμοί διαμαρτύρονται ότι δεν μπήκαν στο πακέτο των 4 τώρα εκατομμυρίων. Τώρα μιλάμε για την αυγή. Δεν θα πάμε ναι, τα μέσα ενημέρωση επιβιώνουν με πόρους. Ή θα έχουν άδειλους πόρους ή θα πρέπει από την νόμιμη διαφήμιση να παίρνουν χρήματα. Έχει πάρει από κρατική διαφήμιση πολύ μεγαλύτερη μερίδα την αναλογούσα. Αυτό ξέρουν και οι πέτρες. Στο κομμάτι όμως της χειρακακίας μπορεί να συμφωνήσω. Δεν έχει τολμήσει να γράψει κανένας από την αυγή ναι, ότι κλείνει, δεν έχουν κρατική διαφήμιση. Καλό είναι να μην υπάρχει. Λέτε πράγματα που δεν στέκουν. Καλό στην είναι να μην υπάρχει τοξικότητα. Και δεν χρειάζεται να διδικούμε στα αυτονόητα. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί είστε άνθρωπο που έχετε συνεργαστεί με μέσα ενημέρωση. Άμα να σα ακούμε, να μην μιλάμε εμεί. Που πανηγυρίζανε για το Μέγκα που έκλεισε. Είμαι βέβαιος ότι θα. Εγώ ποτέ δεν πανηγύρισα όταν έκλεισε ένα μέσο ενημέρωση. Και το είπατε κιόλα, έτσι. Θα σα έρθει εμετός. Από την άλλη όμως, από την άλλη, κύριε Γεωργιάδη, χαίρομαι που σας ενδιαφέρουν οι δημοσιογράφοι, η ελευθεροτυπία και η αντίθετη άποψη, γιατί είμαστε και σε μέρες που διώκονται δημοσιογράφοι και καλούνται στον εισαγγελέα για κακουργήματα, έτσι. Αυτό αυτή είναι άλλη συζήτηση. Θα την κάνουμε αν θέλετε. Μιλάω και τώρα γιατί αν ανοίξει κάποιο στα social media. Για το γεγονός. Για τον Παξεβάνη συζητούν. Για το γεγονός. Θα ρωτήσω μετά τον κύριο Παξεβάνη και ό,τι θέλει. Για το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Αυγή σε αντίστοιχες περιπτώσεις κλεισίματος μέσων που ήταν αντίθετα στη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ περίπου πανηγύριζαν επιπτωμάτων. Είναι ένα καλό μάθημα. Ό,τι έγραψε ο αυτογράφος, για κάπως να το έγραψε. Μαθαίνει λοιπόν, νομίζω και το κλείσουμε εδώ γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Ότι δεν πρέπει να επιχαίρεις με την καταστροφή του άλλου, άλλο υπάρχει, γιατί μπορεί να έρθει και η δικιά σου καταστροφή. Είναι η μοίρα των θνητών αυτή, κύριε Καραμέρο. Μας τα μάθαν οι γονείς μας από μικρά παιδιά. Σε αυτούς δεν τα μάθε κανένα δυστυχώς. Λοιπόν, μια που λέμε για διαφήμιση, πώς νιώσατε όταν είδατε το σποτ του ΣΥΡΙΖΑ με το βενζινάδικο? Με τη φωνή σας να ακούγεται και να λέει. Μην το περιγράφουμε, το έχει δει νομίζω όλη η Ελλάδα πια. Νομίζω το σήμερα έκανα μία απάντηση που από ό,τι είδα έγινε και viral και στα social media και στα site έπαιξε παντού. Ακούστε κύριε Ξανάκη. Ναι. Το ότι για τρίτο συνεχόμενο σποτ ο ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιεί εμένα, πολιτική μου αντίπαλη είναι μου περιποιεί τιμή. Ναι. Θέλω να είμαι ειλικρινής, εγώ το να βάζω συνεχώς τη φωνή μου στο σποτ, το θεωρώ κακό για τα σποτ γιατί η φωνή μου είναι πολύ κακή. Αλλά αυτά είναι γούστα. Το γεγονός όμως ότι κατάφεραν να κάνουν τρικλοποδιά και σε αυτό το σποτ, γιατί όπως καταλαβαίνετε όλο το διαδίκτυο σήμερα δεν γελάει παρά μόνο με ένα πράγμα. Ότι ο κύριος στο σποτ, ο οποίος αναχωριέται για την άνοδο της τιμής των καυσίμων, έχει προσέλθει στο βενζινάδικο με ολοκαίνουργια Mercedes Alfa. Όχι ολοκαίνουργια, με ένα παλιό Α180 που κάνει 12 χιλιάρικα, 14. Για αληστερότατη και ολοκαίνουργια. Κύριε Καραμέρο, κάτι. Αν έχει λεφτά για Mercedes,
μπορεί να πληρώσει και λίγο τη βενζίνη παραπάνω. Κάνει άνοιγμα στη μεσαία τάξη. Αν ήθελε να κάνει άνοιγμα στη μεσαία τάξη, την πάτησε με το σποτ αυτό. Να σα πω κάτι, κύριε Γεωργιάδη, για το σποτ. Γιατί γενικά για τα σποτ. Να σα πω γιατί πρωταγωνιστείτε στα σποτ. Θέλετε να συζητήσουμε ελεύθερα. Ούτε τα κορδόνια του. Αυτή είναι η απάντηση. Εντάξει, κύριε Γεωργιάδη, ξέρετε γιατί πρωταγωνιστείτε στα σποτ. Νομίζω κατ' εκτίμηση, γιατί δεν συμμετέχω στη δημιουργία αυτών των σποτ. Όπω έβλεπα προχτέ ότι έγινε viral. Το δηλώσεις Γεωργιάδη στα social media, γιατί μιλάμε και για social media. Γιατί πολλές φορές τη μία λέτε και την άλλη κάτι αλλάζει. Βλέπετε για παράδειγμα αυτό που έγινε χτες με το ΦΠΑ και που σήμερα σας άκουσα το πρωί να λέτε ότι τελικά έχει δίκιο και ο κ. Σταϊκούρας. Ό,τι είπα χθες, είπα δεν θα πω εγώ λέτε και ξελέτε, γιατί είναι δυναμική η πολιτική. Αλλά το είπε και ο κ. Γι' αυτό σας κάνουν σπορτ, αυτό θέλω να πω. Όταν ρωτήθηκε σήμερα τον κύριο Στρόικερ, Σταϊκούρας. Βεβαίως είχε δίκιο ο κύριος Γεωργιάδης, εξετάσαμε και αυτό το σενάριο, αλλά καταλήξαμε ότι τώρα δεν μπορούμε. Είναι τόσο απλό. Λοιπόν, πάμε στην ουσία του θέματος ακρίβεια. Εξετάζεται, είπα. Πάμε δεν είπα θα γίνει. Πάμε στην ουσία του θέματος. Τα ελληνικά μας καλά είναι όλων, καταλαβαίνουμε. Μετά θα σας κάνω σπόγια το ΦΠΑ τώρα. Τα έλεγα θα γίνει. Είναι πολύ απλό. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στην ουσία του θέματος ακρίβεια τώρα. Γιατί αυτό είναι σοβαρό θέμα. Και αυτό είναι πραγματικά σοβαρό. Ναι, και δεν είναι ούτε για αστείο ούτε δεν για σπορ. Αυτό ήθελα να πω. Είναι επί να πάμε στο σοβαρό θέμα το οποίο απασχολεί και οι ανθρώπους, επαγγελματίες, οικογένειες. Νομίζω έχετε εικόνα κι εσείς. Τι κάνετε τώρα για να το αντιμετωπίσετε? Έχετε μια πολύ σφοδρή επίθεση από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και από το κίνημα αλλαγής για το πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση συνολικά. Αλλά είναι και δικό σας το αντικείμενο αυτό. Το κύμα της ακρίβειας το οποίο φαίνεται πως θα κρατήσει. Έχει κάποιος να κατηγορήσει την κυβέρνηση και εμένα ως Υπουργό Ανάπτυξης ότι το κύμα ακρίβειας στην Ελλάδα οφείλεται σε κάποια δυσλειτουργία της αγοράς και σε κάποιο καρτέλ? Ότι δεν το αντιμετωπίζεται όσο δυναμικά πρέπει. Μία-μία. Έχει κάποιος να πει ότι εμείς έχουμε αυξήσει τιμών περισσότερο από τους άλλους, από τις άλλες χώρες και άρα αυτό δεν οφείλεται σε κάποια διεθνή κρίση, άρα οφείλεται στην κακή λειτουργία της ελληνικής αγοράς? Για την εύρυθμο λειτουργία της οποίας έχω την απόλυτη ευθύνη. Κύριε Γεωργιάδη, με τη λογική που λειτουργείτε την αγορά, όχι. Γιατί, αν μας φέρετε παράδειγμα το 7,1 πληθωρισμό των ΗΠΑ, γιατί εμείς σήμερα είχαμε 5,1, που έχει έναν αγριότατο καπιταλισμό, τότε είναι σαν να παραδεχόμαστε ότι να αφήσουμε να αυτορυθμιστεί η αγορά υπό αυτές τις συνθήκες και να έρχεται το ρεύμα 400 ευρώ. Πρώτα απ' όλα δεν έχουμε αφήσει να έχει το ρεύμα 400 ευρώ. Αν δεν του έχουμε αναλάβει εμείς ως κράτος και πληρώνουμε την αύξηση του. Οι λογαριασμοί του βλέπουμε κάθε βράδυ πέρα. Δεν είναι 400 ευρώ οι λογαριασμοί. Οι λογαριασμοί που έρχονται ειδικά τώρα θα γράφουν πάνω και την έκπτωση, θα βλέπετε στον καθένα πόσο πληρώνει για τον καθένα μας το κράτος. 100, 200, 300 ευρώ τον καθένα. Θα δείτε μετά στα τηλέφωνα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Τι έρχεται. Στη ζωή, όταν κάνουμε μια συζήτηση μεταξύ λογικών ανθρώπων, η συζήτηση πρέπει να διέπεται από κάποιο ορθολογισμό για να βγαίνει συμπέρασμα. Είναι δυνατόν, κύριε Ξενάκη, σε μια γη ολόκληρη, όπου είναι σαν έναν ακραίο πληθωριστικό κύκλο, μια χώρα να καταφέρει να εξαιρείται αυτού του πληθωρισμού? Το βρίσκετε εφικτό αυτό? Αυτό δεν γίνεται, αλλά γίνεται να πάρει μέτρα για να το αντιμετωπίσει σε ένα βαθμό και να στηρίξει αυτούς που πρέπει. Να αντιμετωπίσει σε ένα βαθμό, όπως είπα. Για το ρεύμα που είπε ο κ. Καραμέρος, το αντιμετωπίζουμε σε ένα βαθμό, όπως είπατε. Και για την αγορά εν γέννη, θα ακούσε και τον Πρωθυπουργό το βράδυ, τον κ. Χατζηνικολάου, μία σειρά μέτρων που θα λάβουμε και αν χρειαστεί να λάβουμε κι άλλα, εδώ μας να λάβουμε κι άλλα. Αλλά η ιδέα ότι είναι δυνατόν με ένα μαγικό τρόπο μόνη της η Ελλάδα να μην έχει πληθωρισμό, όταν τώρα όλη η Ευρώπη και όλος ο πλανήτης έχει πληθωρισμό, με συγχωρείτε. Μισό λεπτό, θα επιμείνω λίγο, κύριε Γεωργιάδη, θα επιμείνω. Εγώ δεν νομίζω ότι σας κατηγορούν γιατί έχει πληθωρισμό, γιατί αυτό συμβαίνει πραγματικά σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Σας λένε όμως, γιατί δεν πάτε τον κατώτατο μισθό στα 800 ευρώ, γιατί δεν μειώνετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Να πω δύο-τρία πράγματα. Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ας πούμε. Γιατί δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Για να βοηθήσετε τον κόσμο να πληρώνει λιγότερα φερρυπίν στα καύσιμα. Γιατί για τα καύσιμα λέτε ότι δίνετε, και όντως δίνετε, όμως αυτά που δίνετε προφανώς από τα τηλεφωνήματα που δεχόμαστε κάθε βράδυ εδώ, φαίνεται πως δεν φτάνουν για πολύ κόσμο. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή, κύριε Ξενάκη. Εμείς έχουμε να ισορροπήσουμε σε δύο βάρκες. Η μία βάρκα είναι να αντιμετωπίσουμε τις πληθωριστικές πιέσεις για να μπορέσουμε να θεραπεύσουμε τη ζημία που υφίσταται τα εισοδήματα των πολιτών. Σεβαστό. Και σωστό, η άλλη βάρκα, αυτό να μην φτάσει στη μοίρα να δημιουργήσει δημοσιονομικό εκτροχιασμό που θα μας στοχοποιήσει εκ νέου στις αγορές, θα αυξήσει τα επιτόκια δανεισμού και τελικά θα βρεθούμε πάλι στον ίδιο φαύλο κύκλο. Φαντάζομαι αυτό το πράγμα το καταλαβαίνετε όλοι.
την προηγούμενη πολιτική να μην μας ενδιαφέρει, τι λένε οι αγορές, τη ζήσαμε το 2015. Δεν νομίζω κανένα να θέλει να ξαναζήσει για δεύτερη φορά. Καλό, δημοσιονομικός εκτροχιασμός της χώρας δεν έγινε το 2015. Όλοι καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στα μέτρα που θα λάβουμε. Γιατί αν λάβουμε μέτρα που θα κριθούν από τις αγορές ότι είναι εκτός νοικοκυροσύνης, αυτό το πληρώσουμε με μαύρο δάκρυ. Κανέναν μας δεν θα ρισκάρει την καλή πορεία της χώρας για να θέσει την Ελλάδα στο στόχαστρο των αγορών. Ο Νίκος Αλυθερόπουλος κάτι ρωτάει. Ούτε υποσχεθήκαμε ταούλια, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Νίκο. Επειδή ο κόσμος περιμένει με αγωνία να ακούσει κάποια από τα μέτρα που έχετε προαναγγείλει, αύριο τι να περιμένει να ακούσει ο εργαζόμενος στην εστίαση, ας πούμε, από την κυβέρνηση. Θα ακούσετε ο κύριος Πρωθυπουργός. Έχει σήμερα μία συνέντευξη το βράδυ στον κύριο Νίκο Χατζηπολά. Εκεί, εφόσον ο κύριος Πρωθυπουργός θα πει και τοποθετηθεί από αυτόν, δεν είναι σωστό εγώ ως υπουργός να προτρέξω τον δηλώσεων του κύριου Πρωθυπουργού. Δεν θα πει μόνο για το μισθό, έτσι. Δεν θα πει μόνο για το καλό. Έχουμε δουλέψει ένα πλέγμα μέτρων. Ο στόχος μας είναι να μην μειωθεί το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων πολιτών και να πληγούν όσο γίνεται λιγότερο οι επιχειρήσεις από την παρατεταμένη κρίση της πανδημίας. Αυτό όμως να γίνει, επαναλαμβάνω, με έναν τρόπο που θα πείσει τις αγορές ότι παραμένουμε λογικοί άνθρωποι και δεν έχουμε σκοπό να τυνάξουμε τη χώρα στον αέρα. Υπάρχει, κύριε Γεωργιάδη, να ρωτήσω κάτι. Στα καύσιμα, επειδή συζητάμε. Ξανάκη, ναι. Η μείωση στα καύσιμα είναι ένα μέτρο που φέρνει κόστος του πολιτισμού δισεκατομμύρια. Όχι εκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Η εξαγγελία του κυρίου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη φέτος και αυτά που πρότεινε υπολογίστηκαν εκείνη την ημέρα, θα καλά, από την Υπουργή Οικονομικών σε 2 δισεκατομμύρια. Ωραία, και σας λέει την ίδια ώρα η αντιπολίτευση. Εσείς εδώ και 2 χρόνια κάνετε 5 δισεκατομμύρια ευρώ απευθείας αναθέσεις. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι, κύριε Γεωργιάδη, αυτό δεν το ξέρω, ότι γιατί, επειδή είπατε για τη Θεσσαλονίκη και τη ΔΕΘ, λέει η αντιπολίτευση, μεταφέρω τι λέει το ρεπορτάζ, ότι υποτιμήθηκε το φαινόμενο το Σεπτέμβριο και ο Πρωθυπουργός ανήγγειλε τότε ένα πακέτο μόλις 150 εκατομμυρίων ευρώ. Και ξέρετε κάτι, και τώρα η σημερινή, το βράδυ δηλαδή, που θα πει για την αύξηση μισθού. Όταν έχετε 13 μέρες μετά του 2%, που θυμάμαι την κυβέρνηση ότι υπερασπίζεται, πάλι να έχετε τέτοια επιχειρήματα. Μην, όχι εσείς μόνο, και ο κ. Χατζηδάκης και άλλοι υπουργοί. Ότι τόσο μπορούμε, τόσο δίνουμε. Τελικά μπορούσατε και παραπάνω, γιατί σε 13 μέρες έρχεστε να δώσει άλλο 5% που λέω. Δεν έχει γίνει αντιληπτό από εσάς ακόμα, λυπούμε γι' αυτό. Πώς? Η αύξηση βασικού μισθού ίσως δεν έχει γίνει αντιληπτό για εσάς, λυπούμε γι' αυτό. Η ποιο εννοείται, γίνεται. Μπορεί να μην έχω την αντίληψη τη δική σας, αλλά έχω μια αντίληψη μέση και κοινή. Η μισθού δεν βαρύνει εμάς, δεν βαρύνει το κράτος, βαρύνει τις επιχειρήσεις. Το βασικό μισθό δεν το πληρώνει το κράτος, κύριε Καραμέρο. Ναι. Δεν το πληρώνω εγώ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το πληρώνει το Blue Sky στον εργαζόμενό του. Και η αντίστοιχη επιχείρηση μας βλέπει. Είναι δυνατόν να λέτε τόσο εύκολα ότι αν ως χάρη η εστίαση έχει κρίση και ως πρέπει να στηριχθεί και την ίδια στιγμή τόσο εύκολο να λέτε να πάει βασικό μισθό στα 800. Ρωτήσατε τον κάθε εστιατόρα που ταυτόχρονα λέει. Εσείς πιστεύετε ότι η ΓΕΣΕ που λέει 751 το έχει βγάλει έτσι αυθαίρετα? Βάσιμο λεπτό είναι αυτό, κύριε Γεωργιάδη. Δηλαδή και έτσι και το ένα που λέει 751, έτσι αυθαίρετα το λέει. Και με τον κοροφύλακα και με τον αστυφύλακα. Και τα δύο μπορεί να είναι ταυτόχρονα. Σαν την Coca-Cola, είστε. Ερώτημα. Πριν από 13 μέρες που είπατε 2% ίσχυαν αυτά που είπατε, ή τώρα που θα πει άλλα 5% σήμερα? Είμαστε σε μια τεράστια διεθνή κρίση, συνεχόμενη, σε κίνδυνο κρίση πανδημία, σταθήκαμε όρθιοι, συνεχίζω κρίση ενέργεια, ακόμα στο όρθιοι, προχωράς στην πληθωριστική κρίση, θα μείνουμε και εδώ όρθιοι. Αλλά με λελογισμένα μέτρα και όχι με λαϊκισμούς. Συγγνώμη, 13 μέρες μετά, πριν 13 μέρες δεν είχαμε μια αύξηση, κύριε Γεωργιάδη, 2%. Είχαμε πει από πέρσι, και το είδαμε και στον προϋπολογισμό, ναι, ότι θα γίνει και δεύτερη αύξηση βασικού μισθού το 2022. Το έχουμε ανακοινώσει στον προϋπολογισμό, πότε, κύριε Καραμέρα. Πότε θα τη δουν οι εργαζόμενοι? Δεν αφιστάμεθα των προηγούμενων μας δηλώσεων. Σας είπα εμείς, και αυτή είναι η βασική μας διαφορά από τους προηγούμενους, είμαστε νοικοκύριδες. Ο λόγος που δανειζόμαστε με 1% ενώ οι προηγούμενοι με 3,5% είναι γιατί εμείς έχουμε πείσει τις αγορές ότι είμαστε νοικοκύριδες. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε μέχρι τις εθνικές εκλογές, που ο ελληνικός λαός θα κρίνει ποιος θέλει να συνεχίσει να τον κυβερνά. Λοιπόν, δεν πρόκειται, Νίκο, για λόγους πολιτικούς να διακινδυνεύσουμε τη μακροπρόθεσμη πορεία της χώρας, αν αυτό με ρωτάτε. Μάλιστα, όσο λοιπόν, και αν μας πιέζει. Κύριε Υπουργέ, επειδή πολλή συζήτηση γίνεται τελικά, αν είστε μαυραγωγοί, δεν είστε. Και αφορμή έχουν δώσει τα περιβόητα πια μοριακά τεστ. Τι τελικά ισχύει, αυτό που λένε κάποιοι δήμαρχοι ότι τα παίρνουμε 20 ευρώ, αυτό που λέει η κυβέρνηση ότι τα παίρνουμε 47, αυτό που λέει ο κ. Τσίπρας στα τσάπα. Σήμερα στη Βουλή,
Σας παραπέμπω στην ομιλία μου, ούτε ένας βουλευτής της αντιπολίτευσης δεν τόλμησε να σας πάρει το λόγο και να με διαψεύσει. Και το λέω σε εσάς, γιατί και οι τρεις είστε εργαζόμενοι. Μπορεί να έχουμε κάποιες διαφορές μεταξύ μας, όπως θα λέμε, αλλά βάζετε και οι τρεις στη ζωή σας. Το λέω γιατί μου έκανε ο κ. Κουρλέτης δήλωση ότι είμαι μαυραγωρίτης, που είναι ένας ανεπάγγελος, δεν έχει δουλέψει ποτέ. Λοιπόν, όταν δεν έχει δουλέψει, δεν μπορεί να ξέρει πώς δουλεύει το εμπόριο. Αν πιάσουμε ποιου θεωρείται ανεπάγγελτου, η μία τιμή. Μόνο στο κόμμα έχει δουλέψει, κύριε Καραμένο, γνωστό. Λοιπόν, το εμπόριο έχει δύο τιμές. Έχει την τιμή τη λιανική, αυτή λέει που αφορά το κάθε είδος και στην κάθε υπηρεσία που πληρώνει ο μεμονωμένος πελάτης, και έχει την τιμή τη χοντρική. Ξέρετε εσείς ποτέ να συμπίπτουν οι δύο τιμές, κύριε Ελευθερόγλου? Το ξέρετε, δηλαδή η χοντρική και η λιανική συμπίπτουν? Δεν συμπίπτουν, δεν το συζητάνε, δεν συμπίπτει. Πολύ ωραία. Έρχονται λοιπόν οι δήμαρχοι, η Δημοκρατία Εφημερίδα και ο φίλος μας ο κ. Λιπάκης και διάφοροι άλλοι και λένε: ξεφτυλίστηκε ο Γεωργιάδης. Ο Δήμαρχος των Σικαιών το πήρε 27 ευρώ. Μάλιστα, και ο Δήτα παίρνει 11 ευρώ. Τι θα πει αυτό? Ο Δήμαρχος ή ο ΕΟΔΗ τα παίρνει σε φθηνότερη τιμή γιατί αγοράζει μεγάλη ποσότητα. Όσο μεγαλύτερη ποσότητα αγοράζεις από ένα αγαθό, τόσο καλύτερη τιμή επιτυγχάνεις, γιατί αγοράζεις τη χοντρική. Γιατί δεν το κάναμε αυτό, κύριε Γεωργιάδη? Το πλαφόν είναι η ανωτάτη τιμή της λιανικής. Δεν λέμε εμείς να είναι 47 ευρώ το PCR. Λέμε δεν μπορεί να είναι πάνω από 47. Ήδη ζητήσαμε δε στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτού. Θα ανακοινώσουμε την άλλη εβδομάδα σε πίνακα όλες τις τιμές όλων των διαγνωστικών κέντρων στην Ελλάδα. Εκεί θα δείτε ότι υπάρχουν διαγνωστικά που σήμερα πουλάνε με 30, με 32, με 35. Εγώ το πρωί που ήμουν σε διαγνωστικό κέντρο στα Βόρεια Προάστια και είδα την τιμή, δεν έκανα τεστ, αλλά πήγα να δω, είδα την τιμή, ήταν 40 το PCR και 7 ευρώ το Rapid. Ήταν η τιμολόγηση. 40, 47, 40 λίγο. Μα πριν που το λέτε να το πω. Ο Δήμαρχος χάρη Χαλανδρίου έχει πετύχει 25 ευρώ. Δηλαδή είναι πιο πετυχημένος δήμαρχος ο κύριος από το Χαλάνδρ, τον κύριο από το Σικαιών της Καλαμαριάς. Προσέξτε τα ποια είναι διαφορά. Άλλο 25-27 και άλλο 47. Το ίδιο κέντρο που πουλάει το Δήμο Χαλανδρίου 25, αν μπείτε εσείς να κάνετε PCR, το πουλάει 40. Το ίδιο. Και, υπάρχει και η ιστορία, άκουσα τον κύριο Θανασίου. Άλλη μη τιμή, επαναλαμβάνω, ενός αγαθού, αν το αγοράζεις άπαξ, άλλο αν κάνεις διαγωνισμό, ο κύριος Δήμαρχος Σικαιών πήρε 6.000. Μα είναι δυνατόν να πας να αγοράσεις ένα αγαθό 6.000 φορές και να πάρεις, κύριε Ελευθερόγλου, τη λιανική τιμή πώλησης? Μα τώρα τα συζητάμε. Για εξηγήστε μας λίγο το σκεπτικό σας. Δεν μπορούσε δηλαδή το Υπουργείο, η κυβέρνηση, να κάνει κάποιους διεθνείς διαγωνισμούς σύντομα? Δηλαδή, συγγνώμη, τα self-test πώς έγινε και τα πήρε το κράτος? Δεν μπορούσε να κάνει κάτι αντίστοιχο για τα PCR? Πώς τα πήρε η Κύπρος 14 ευρώ? Μα το PCR θέλει και εργαστήριο για να δει. Τι λέτε, κύριε? Το self-test το κάνεις μόνος σου. Κύριε Γεωργιάδη, μπορούσατε να εξασφαλίσετε εσείς το kit και να κάνετε συμφωνίες με τα διαγνωστικά. Θέλει να έχεις ιατρικά απόβλητα. Κάντε συνταγογράφηση, να πληρώνουμε 10 ευρώ το εργαστήριο και το υπόλοιπο. Έτσι θέλετε να απαξιώσετε τελείως τη δουλειά όλων των εργαστηριακών στην Ελλάδα? Τι νομίζετε ότι είναι μανάβριο? Όχι, κύριε Γεωργιάδη, εγώ είμαι με τον κύριο Κουτσούμπα, τον βουλευτή της Βιωτίας Νέας Δημοκρατίας, που λέει συνταγογράφηση. Είπατε. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κουτσούμπας. Λέει συνταγογράφηση να υπάρχει. Να πληρώνουμε ένα ποσό. Τώρα μιλάμε μαζί μου, με εμένα για το πλαφόν, δεν συζητάμε τόση ώρα. Γιατί αν είμαι μαυραγωρίτη, δεν με ρωτήσατε. Σας ρώτησε ο Νίκος Ελευθερόπουλος, αλλά εξελίσσεται η συζήτηση. Δεν θεωρούμε ότι είστε μαυραγωρίτης. Δεν θεωρούμε ότι είστε μαυραγωρίτης. Θέλω να σας εξηγήσω ότι είναι η συνταγογράφηση. Η συνταγογράφηση δεν είναι αρμοδιότητα δικιά μου, του Υπουργείου Υγείας. Αλλά λόγω προδούλου ιδιότητα το γνωρίζω και μπορώ να το εξηγήσω. Η συνταγογράφηση σημαίνει να αποφασίσει ο ΕΟΠΗ να παρέχει στους ασφαλισμένους του και αυτή την εξέταση. Σημαίνει δηλαδή να πηγαίνεις σε έναν γιατρό, να πληρώνεις την επίσκεψη στον γιατρό και να σου γράφει αυτή την εξέταση για ιατρικούς λόγους υπό κάποιους συγκεκριμένους όρους. Αν το αποφασίσει ο ΕΟΠΗ και το κάνει για τους ασφαλισμένους του, καλώς το αποφάσισε. Δεν είναι καθόλου δική μου δουλειά και δεν αφορά στον πλαβόν. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι. Είπαμε την ειδική σας. Κάτι πιο γενικό. Σε μένα δεν είπατε μαυραγωρίτη από ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν. Δεν είπατε άλλον. Εγώ δεν άκουσα τον μαυραγωρητισμό, άκουσα τον κύριο Λιόπουλο. Δεν άκουσα. Δεν έχω ακούσει προσωπικά εσάς να σας. Πάμε λοιπόν. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι. Αναφέρεστε στις προσπάσεις που γίνονται πλευρά της κυβέρνησης. Λέτε ότι γίνεται ό,τι είναι δυνατόν περισσότερο να γίνει. Εξηγείτε και τους λόγους, εν πάση περιπτώσει. Μια απορία. Να κλείσω το θέμα των PCR. Κλείστε το PCR. Η Κύπρος που συνεχώς μου λέει εκεί ο Φιλιππάκης ότι είναι επιτυχημένη η χώρα, πλαφόν έχει 50. Δηλαδή ο αντίστοιχος υπουργός με μένα στην Κύπρο έχει βάλει πλαφόν 50. Αλλά εγώ με μαυραγωγή που έχω βάλει πλαφόν 47. Και μιλάμε σοβαρά τώρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, ερώτηση. Είναι επειδή είστε και βουλευτής, εκτός από υπουργός, είστε και βουλευτής. Εκλέγεστε στο βόρειο τομέα. Με 69.000 σταθμούς. Ναι, ναι. Θα πάρουν και 69.000 λογαριασμούς. Έχω λοιπόν ένα ερώτημα να σας κάνω. Επειδή είχατε κάνει μια δήλωση, μια ανάρτηση. Πληρώνουμε και λογαριασμούς, κύριε Καραμέρα, έτσι είναι η ζωή. Δεν ξέρω, εσύ να μεγαλώσει πρέπει να πληρώνετε λογαριασμούς. Που είναι ένα πολύ πλούσιο και να το φεύγατε. Εγώ που έχω μεγαλώσει και σε φτώχεια, του πληρώνω του λογαριασμού μου και με κόπο πολλές φορές. Στην ίδια φτώχεια μεγαλώσαμε, κύριε Γεωργιάδη. Όπως και οι συνοπόροι μου, οι οποίοι είναι νοικοκύρες και αξιοπρεπείς. Ερώτηση λοιπόν. Ερώτηση λοιπόν. Αυτή λοιπόν, επειδή έχετε μια δυναμία στο Γιώργο εδώ, αλλά πρέπει να μιλάτε και λίγο και σε εμάς. Ναι. Λοιπόν, να πω ερώτηση. Αυτή η ψηφοφόρη σας, οι 70.000 τελευταίες εκλογές, που δεν ξέρω, μπορεί να είναι περισσότεροι αυτή τη φορά, μπορεί να είναι λιγότεροι, θα κρίνει ο λαός το κρίνει αυτό. Ότι ο ελληνικός λαός. Επειδή κάνατε μια αναφορά πριν από λίγο καιρό, μια ανάρτηση, δεν ξέρω, δεν το θυμάμαι τι ακριβώς ήταν. Και είχατε πει ότι όχι μόνο δεν μου κάνουν παράπονα, αλλά βγάζουν και selfies μαζί μου και είχατε τότε φάει πολύ πολιτικό ξύλο εννοώ στο Twitter κλπ. Η εικόνα που έχετε από τον κόσμο, εγώ δεν μιλάω γενικώς για. Ακόμα και από τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχετε μια εικόνα ότι υπάρχουν γκρίνιες, υπάρχουν παράπονα, υπάρχει μια δυσφορία. Σήμερα βγήκε πάλι δημοσκόπηση που είδα και είμαστε 11 μονάδες μπροστά. Άρα τι, πράτεται εικόνα ότι όλα πάνε καλά, δεν υπάρχει ζήτημα. Ένα τώρα, παιδιά. Πιστεύετε ότι ο κόσμος δεν ξέρει σήμερα που ζούμε στην εποχή του διαδικτύου και των μέσων μαζικής δικτύωσης ότι ο πληθωρισμός είναι παγκόσμιο φαινόμενο? Το ξέρει. Πιστεύετε ότι οι 70.000 πληροφόροι μου στη Βόρεια Αθήνα με εξέλεξαν φαντασιωνόμενο ότι είμαι ο Ιησούς Χριστός? Το πιστεύετε αυτό? Δηλαδή εξελέγει για να κάνω θαύματα τύπου εν Κανά στη Γαλιλαία ή για να κυβερνήσω στα πλαίσια που κυβερνούν οι άνθρωποι και οι θνητοί? Άρα, τι εικόνα έχετε εσείς? Ότι ο ξέρουν κόσμος... όλοι ότι εργαζόμαστε πάρα πολύ και μας επιβραβεύουν γι' αυτό. Ναι. Έχουν δει ότι είμαστε μια κυβέρνηση που έχουμε αντιμετωπίσει μας αμάτες διεθνείς κρίσης, τη μία πίσω από την άλλη, και έχουν εμπιστοσύνη ότι κάνουμε το καλύτερο να το πολύ ωραία. Δυνατό. Λοιπόν, το δέχομαι. Συνεχίζω. Και συνεχίζω το δεύτερο ερώτημα που θέλω να σας κάνω. Είμαστε αδιάφοροι? Είμαστε τεμπέληδες? Για την παιδιά δεν πάω να κατηγορήσει κανείς. Για την παιδιά, όχι. Για την παιδιά, εσά δεν πάω να κατηγορήσει. Λοιπόν. Εγώ, ως υπουργός ανάπτυξης, να σου πω ένα παράδειγμα. Όταν έγινε η ιστορία με τις K95 μάσκες πριν από δύο εβδομάδες, εγώ δεν βγήκα το μάσκα και γύρισα πίσω όλες τις τιμές. Λοιπόν, δεν ξέρετε τι έγινε. Να προχωρήσω. Να φύγουν οι τιμές 50% πάνω. Λίγο παραπάνω το ερώτημα. Επειδή. Είμαι εγώ κανένας αδιάφορος υπουργός που το παίζει ο υπουργός, α πούμε, και δεν ασχολούμαι με το υπουργείο. Θέλω να πω ότι εισπράτεται. Με συγχωρείτε και ξανά, έχετε την εικόνα για μένα. Τώρα τι έχει σημασία, τι εικόνα έχω εγώ, τι εικόνα έχει τον κόσμο. Αυτοί έχουν την ίδια εικόνα που έχετε εσείς λοιπόν, ότι είμαι αυτά που εργάζεται το υπουργείο μου και οι ψηφοφόροι μου. Από αυτό το ερώτημά. Κοιτάξτε, να σας πω, κύριε Γεωργιάδη, δεν είναι θέμα βολονταρισμού και υπερδραστηριότητας. Είναι θέμα να χαράσεις τις πολιτικές και να έχεις αποτέλεσμα. Γι' αυτό λοιπόν, Αποτέλεσμα το καταλαβαίνω το ξεσπασμά σας, αλλά... 9% ερώτηση λοιπόν, να κάνω την ερώτηση. Δεν κυβερνώ, κύριε Καραμέρο, τον πλανήτη. Κάνετε λάθος. Δεν ελέγχω τις διεθνείς τιμές. Ούτε καθορίζω το τι φυσικό αέριο θα πηγαίνει στο Nord Stream. Ερώτηση λοιπόν. Επειδή λοιπόν έχετε αυτή την εκτίμηση για αυτό το οποίο βλέπετε γύρω-γύρω σας, αυτό που μας περιγράψατε, και επειδή ακούμε την αύξηση του κατώτερου μισθού για δεύτερη φορά που επισπεύδεται από ό,τι φαίνεται, η ανακοίνωσή της τουλάχιστον επισπεύδεται και μπορεί να γίνει το Μάιο, όπως λένε οι πληροφορίες, πάντως είναι το Μάιο. Η επιστρεπτέα προκαταβολή και αυτή πήγε τον Ιούνιο. Και πολλοί λένε ότι όλο αυτό, και επειδή η πανδημία δείχνει και ελπίζουμε πρώτα ο Θεός μακάρι. Το πράγμα σιγά σιγά να τεθεί σε έναν έλεγχο. Όλοι το θέλουμε. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος λογικός που να μην το θέλει αυτό. Αν βρείτε ένα παράθυρο ευκαιρίας Μάιο-Ιούνιο, δεν θα το αξιοποιήσετε δηλαδή? Για εκλογές εννοώ τώρα. Δεν καταλαβαίνετε. Για εκλογές. Για εκλογές, ναι, για εκλογές. Μαζεύονται πολλά, θέλω να πω. Ακούστε. Ναι. Θέλω να σας μιλήσω με τον σεβασμό που σας αρμόζει. Ναι. Γιατί θέλω να το πω δημόσια, πραγματικά σε εκτιμώ. Δεν λέω τώρα, εγώ δεν μιλάω πολιτικά, δεν κάνω δεν εκτιμώ. Κάστε το, δεν πειράζει, έχω ακούσει πολλά. Ναι. Επειδή σα εκτιμώ, μην κάνετε αυτό που κάνουν πολλοί άλλοι δημοσιογράφοι, έτσι για να γεμίσουν το τηλεοπτικό χρόνο. Δεν υπάρχει περίπτωση πρόωρων εκλογών. Δεν υπάρχει, λέτε. Οι εκλογέ θα γίνουν το 23. Ναι. Το ποιο μήνα ακριβώ το 23, δεν το ξέρω, γιατί αυτό επειδή θα είναι διπλέ εκλογέ, μπορεί και να πρέπει να γίνει ασχετισμό. Αλλά πάντω το 23. Ναι, ναι. Και για τον σχηματισμό, συγγνώμη. Και ένα ερώτημα που ήταν να κάνει στην αρχή, πάλι για το θέμα του Μαξεβάνη. Να το κάνει το ερώτημα. Όχι, να το κάνει, μην νομίζει ότι δεν είναι ερώτημα στον αέρα. Ναι. Μια που ξεκινήσαμε μιλώντα για την Αυγή, γιατί μα προλάβατε σε ένα σχόλιο. Μην νομίζει ότι δεν το συζητάμε. Και επειδή και ο ίδιο ο κύριο Γεωργιάδη, επειδή τον παρακολουθώ, είναι ελεγχόμενο και είπε με αγανάκτηση ότι 4 χρόνια νομίζω είναι εκκρεμή η υπόθεση σα, κύριε Γεωργιάδη, και είπατε συνήθω 4 μήνες έχει κριθεί. Εκλήθη να απολογηθεί για 4 βαριές κατηγορίες ο Κώστας Βαξεβάνης και η Γιάννα Παπαδάκου και άλλος ένας δημοσιογράφος, και θα θέλαμε ένα σχόλιο σας.
Επειδή δεν συζητείτε σήμερα στην τηλεόραση αυτό. Δεν είμαστε στην ίδια νομική θέση με τον κύριο Βαξεβάνη. Εγώ δεν έκανα κάποια προκατακτική έρευνα. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχω κληθεί ποτέ σε απολογία. Mm-hmm. Λέω για την υπόθεση. Για την υπόθεση. Ναι. Αν αποφασίσει η δικαιοσύνη να μου ασκήσει δίωξη, θα με καλέσουν σε απολογία. Εδώ είμαι απλώς ελεγχόμενο σε προκαταρκτικό στάδιο. Και αυτό που είπα και λέω είναι, όχι για μένα μόνον, για τον οποιοδήποτε συμπολίτη μου. Η ιδέα ότι μπορεί να μείνει ελεγχόμενο σε προκαταρκτική έρευνα επί 5 χρόνια είναι, με συγχωρείτε, βρικώδη. Διότι η προκαταρκτική έρευνα έχει το χαρακτήρα τη ταχύτητα. Εάν μια προκαταρκτική έρευνα κρατάει 5 χρόνια, η κύρια ανάξη θα κρατήσει 15. Άρα δεν βγάζουμε άκρη ποτέ. Και αυτό που έχω πει πολλές φορές για τον εαυτό μου είναι πολύ άσχημο να επιτρέπουν για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα οι εισαγγελείς που με ερευνούν, του πολιτικού μου αντιπάλου να μου κουνάνε το δάχτυλο, χωρίς να μου δίνει η δικαιοσύνη το δικαίωμα να παρευρεθώ τον εαυτό μου. Γιατί αν μου ασκήσουν δίωξη, τότε δεν μπορώ να παρευρεθώ τον εαυτό μου. Τώρα δεν μπορώ να κάνω ούτε αυτό. Απλώς μαθαίνω ότι ελέγχω. Αυτό είπα. Όμως τώρα στην περίπτωση του κυρίου Βαξεβάνη και τη κυρία Παπαδάκου που με ρωτήσατε προηγουμένως. Εγώ, όπως θα έχετε διαπιστώσει, δεν έχω κάνει από χθες την περίπτωση του κ. Βαξεβάνη ούτε tweet. Και δεν είναι για μένα το σύνηθες αυτό. Το σύνηθες είναι να σχολιάζω σε πρώτο χρόνο ιδιαίτερα θέματα που αφορούν τον κ. Βαξεβάνη. Θα σου πω γιατί δεν έχω κάνει. Διότι, κύριε Ξενάκη, εμείς δεν είμαστε ίδιοι με αυτούς και δεν θα γίνουμε ποτέ. Στην Δύση υπάρχει ένα χαρακτηριστικό, το οποίο εγώ το σέβομαι, λέγεται τεκμήριον αθωότητας. Ο κύριος Βαξεβάνης είναι αθώος, τώρα που μιλάμε, έχει κληθεί σε απολογία και σε εξηγήσεις, θα αποφανθεί τελικώς ανεξάρτητη δικαιοσύνη μέχρι τέλους τι συμβαίνει με αυτή την περίπτωση, και δεν το λέω ούτε τυπικά ούτε ψεύτικα, εύχομαι σε κάθε άνθρωπο που είναι σε τέτοιου είδους μπλέξιμο τελικά να είναι και πράγμα και να κληθεί αθώος και να τελειώσει το μπλέξιμο όταν γίνεται πιο γρήγορα. Εγώ δεν χαίρομαι όταν άλλοι άνθρωποι έχουν τέτοιου μπλεξίματα. Όπως χαιρόντουσαν αυτοί, και ο κ. Βαξεβάνη συγκεκριμένα, όταν εμένα με κυνηγούσαν και περίπου πανηγυρίζα. Κύριε Γεωργιάδη, να πω κάτι. Μια δήλωση. Αυτό αφορά. Ναι. Ο κ. Κύρτσος είπε να μείνουμε. Έκανε μια δήλωση για την υπόθεση αυτή. Είναι και δημοσιογράφος, ναι, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ότι να στιγματιστεί πολιτικά η όποια συμπεριφορά του Βαξεβάνη ή της Παπαδάκου. Αλλά όταν πηγαίνουμε σε ποινικές διώξεις δημοσιογράφων, εγείρεται και ένα ζήτημα ελευθεροτυπίας. Και η Ευρώπη δεν της αρέσουν πολλά, πολύ θέλετε αυτά. Θέλετε να πείτε ότι μια εισαγγελέα ανακρίτρια του Αρείου Πάγου έχει καλέσει για 4 κακουργήματα τον κύριο Βαξεβάνη και την κυρία Παδάκου επειδή έλαβε εντολή από την κυβέρνηση? Τώρα ερμηνεύετε τον κύριο Κύρτσο. Ερμηνεύετε τον κύριο Κύρτσο. Σας λέω τι είπε ο κύριος Κύρτσος. Δεν ξέρω τι είπε ο κύριος Κύρτσος και δεν θέλω να μιλήσω. Πάντως, αν έχει κάνει τέτοια δήλωση. Επαναλαμβάνω. Υπάρχει, έτσι, εδώ έχουμε. Αν έχει δήλωση. Την περίπτωση που ένας ανώτατος δικαστικός λειτουργός σε βαθμό Αρείου Πάγου, δεν έχουμε πιο πάνω στην Ελλάδα, κύριε Καραμέρο, μάλιστα, έχει αποφασίσει να καλέσει κάποιους ανθρώπους σε απολογία για πιθανή τέλεση, δεν λέω ότι είναι ένοχη, αν το ξεκαθάρισα, βαριών κακουργημάτων. Έχει κάποιος να μας πει δημόσια ότι αυτός ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι ενεργούμενο της κυβερνήσεως? Αυτό μου λέτε. Κύριε Γεωργιάδη, αν ακούσουν σε οποιαδήποτε γωνιά του κόσμου ότι στην Ελλάδα για την υπόθεση ή σκάνδαλο Νοβάρτης, διαλέξτε ποιο θέλετε. Σημαίνει ότι οι δημοσιογράφοι δεν ελέγχονται, είναι γιατροί ή πολιτικοί και ελέγχονται οι δημοσιογράφοι. Θα παραξενευτεί τουλάχιστον. Εντάξει, δεν θέλω να επιμείνω παραπάνω. Εδώ δεν μιλάμε για την Νοβάρτη. Οι άνθρωποι αυτοί ερευνώνται για το αν είχαν συστήσει μία συμμορία με εκβιασμούς και με ψευδομάρτυρες με σκοπό να πλήξουν άλλους συμπολίτες τους. Να μην διερευνηθεί αυτό, κύριε Καραμέρο. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει και για να μην, μην νομίζουν ότι τα αφήσαμε στον αέρα. Για να νομίζει ο κόσμος ότι δεν το συζητήσαμε. Αλλά τώρα, επαναλαμβάνω, ναι, ο μεν κύριος Βαξεβάνης μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ένας άνθρωπος που κατηγορείται για τόσο βαριά κακουργήματα έχει το δικαίωμα να περασπιστεί τον εαυτό του και να του πει και στρατοδίκες και ό,τι άλλο του λέει. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, δηλαδή ένα πολιτικό κόμμα που κυβέρνησε και φιλοδοξεί να κυβερνήσει εκ νέου, είναι αδιανόητο να λέει δημόσια ότι δεν εμπιστεύεται τους δικαστικούς λειτουργούς. Εγώ θυμάστε την χειρότερη στιγμή μου που έβλεπα την αδικία εις βάρος μου, ποτέ τελικά δεν στράφηκα κατά κανενός εισαγγελέα, καν μήνες δεν έκανα που μου λέγανε να κάνω για κατάξυση εξουσίας.
Επειδή πρόκειται για το ειδικό δικαστήριο και προηγήθηκε μια συζήτηση στη Βουλή και μια αναπροανακριτική, εκεί θα πρέπει να έχουν κληθεί αυτοί οι άνθρωποι να καταθέσουν. Το ειδικό δικαστήριο δεν μπορούσαν. Αποδεικνύεται ότι ορθώς δεν εκλήθησαν. Ναι. Και να στο εξηγήσω και γιατί ορθώς. Διότι από τη στιγμή που τώρα η δικαιοσύνη τους βάζει το ιδιότητα του κατηγορουμένου, εάν είχαν κληθεί στην Επιτροπή της Βουλής, η όλη διαδικασία είχε τυναχθεί στον αέρα. Γιατί όπως ξέρετε, ο κατηγορούμενος δικαιούται να καταθέσει ανομωτή. Εσείς που το ξέρατε ότι θα πάνε κατηγορούμενοι στο τέλος? Εμείς δεν ξέραμε ότι θα πάνε κατηγορούμενοι. Είπαμε όμως το πόρισμά μας να ερευνηθούν όλοι αυτοί, γιατί όπως βλέπουμε εμείς τα πράγματα, λοιπόν, εκεί στη συμμορία. Λοιπόν, ας βάλουμε, τελεία. Δεν θα το αποφασίσουμε εμείς. Να σας ρωτήσω κάτι. Θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη. Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι. Το ΚΙΝΑΛ, το κίνημα αλλαγής με τον κύριο Ανδρουλάκη, αυτές τις εβδομάδες, πώς το βλέπετε να πολιτεύετε? Βλέπω ότι έχει ανεβάσει τόνους κριτικής και προς την κυβέρνηση ιδιαιτέρως στο τελευταίο διάστημα. Πώς το βλέπετε? Βλέπετε ότι μπορεί να μελλοντικά, δεν ξέρω τι θα γίνει, θα έχουμε εκλογές, απλή αναλογική, μετά μπορεί να έχουμε και άλλες εκλογές ή μπορεί και να μην έχουμε. Πώς κινείτε? Είστε ευχαριστημένος από την αντιπολίτευση που κάνει? Βλέπετε ότι κινείτε πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ? Τι βλέπετε? Τι εκτίμηση κάνετε? Υπάρχει μια εμφανής ποιοτική διαφορά στην αντιπολίτευση που κάνει ο κ. Ανδρουλάκης και ο κ. Τσίπρας. Πρέπει να είμαι ειλικρινής. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και το πλαφόν. Και πάμε να σου χάρη, να πάμε με το πλαφόν. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει το πλαφόν 47 ευρώ είναι κωμωδία. Ναι. Αλλά αν του ρωτήσει και του ρώτησε εγώ στη Βουλή σήμερα πόσο θέλετε να πάει αφού δεν θα σα κάνω 47, δεν απαντάνε. Γιατί δεν θέλουν και να βάλουν απέναντί του γιατρού του εργαστηριακού και να πούνε 35 και να βγουν όλοι γιατί για να του βρίζουν. Οπότε απλώ βρίζουν εμένα χωρί να παίρνουν καμία θέση. Το κοινά, αλλά δεν του είπε να πάει 40. Είπε μία θέση. Δεν λέω σωστή λάθο, πάντω είπε μία θέση. Εγώ γενικά προτιμώ στην πολιτική οι αντιπολιτεύσει να έχουν άποψη. Όχι γενικώ να λένε όχι σε όλα. Να φέρω ένα παράδειγμα, με ενοχλήσει ο ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολύ. Ανοίξαν τα σχολεία. Και φώναζε ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί ανοίξαν τα σχολεία. Με ρωτάγανε, μα αντιδράει αντιπολίτευση. Και έλεγα σε όλε τι εκπομπέ και ένα δεν μου πω όχι. Αν τώρα δεν είχαν ανοίξει τα σχολεία, αμφιβάλλει ένα από εσά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα φώναζε σήμερα γιατί δεν ανοίξαν τα σχολεία. Λέγανε όλοι, ναι, αυτό θα λέγει. Το θέμα είναι πώ ανοίγουν. Δεν μπορεί να λέει πάντα όχι σε όλα. Και στι άλλε χώρε το συζητάνε, κύριε Γεωργιάδη. Να λέει τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Στη Γαλλία ήταν σήμερα όλοι εκπαιδευτικοί στο δρόμο επίση για το πώ ανοίγουν τα σχολεία. Δεν είπε κανεί να κλειστά τα σχολεία. Είπε να ανοίξουν με κάποια μέτρα τα οποία. Είναι άλλη συζήτηση αυτή. Αν θα την κάνουμε, ευχαρίστω. Αλλά εγώ λέω τώρα το ότι το να λε τελικά σε όλα όχι, απλώ για να πει όχι, δεν είναι σοφή αντιπολιτευτική τακτική. Ενώ αν τουλάχιστον προσπαθεί να πει και μια πρόταση κάτι. Αυτό το αναγνωρίζουμε. Με αφορμή αυτά που βλέπουμε στα πανεπιστήμια τις τελευταίες μέρες. Ναι. Πρώτον, αν φοβάστε ότι αν πάει η πανεπιστημιακή αστυνομία θα χειροτερέψει κατάσταση, δηλαδή αυτές οι οργανωμένες μειοψηφίες αρχίζουν πάλι τις επιθέσεις. Και αν πιστεύετε ότι καθυστέρησε η κυβέρνηση να στείλει την πανεπιστημιακή αστυνομία και φτάσαμε εδώ σήμερα. Τι κλείνουμε αυτό. Πρώτον, ως προς το μείζον του, αν η κυβέρνηση έχει προχωρήσει ως προς την αντέδραση για την επιβολή του νόμου και τη τάξη του τα πανεπιστήμια, δεν έχει προχωρήσει καθόλου. Ο υπουργός Δημοσίας Τάξης, ο Τάξης Θεοδωρικάκος, έχει ήδη βάλει την αστυνομία μέσω ασωτέλειο δύο φορές σε 5 μέρες και άλλη μια φορά στην ΑΣΟΕ. Τόσες πολλές φορές η αστυνομία σε πανεπιστήμια δεν μπορεί να έχει μπει σε όλοι οι μεταπολίτες. Άρα λοιπόν το να κατηγορούν κάποιοι ότι είμαστε και μαλακοί και έχουμε κάνει πίσω είναι άδικο. Προφανώς η αστυνομία δεν μπορεί να είναι όλη τη μέρα στο πανεπιστήμιο και προφανώς η διαφανσία δεν θα τελειώσει ως διαμαγεία αυτημερών. Αλλά ότι μπαίνουμε μέσα, πιάνουμε τα κομπρεσέρ, σταματάμε να του γκρεμίζουν τείχους, συλλαμβάνουμε να του δέρουν, αυτό είναι δεδομένο. Και δεν έχει ξαναγίνει και ποτέ 40 χρόνια. Μάλιστα. Άρα το κάνουμε. Λοιπόν. Τώρα, αν καθυστέρησε τον οργανωτή η πανεπιστημιακή αστυνομία, είναι ένα στοιχείο που θα μπορούσε να ασκηθεί κριτική, αλλά τώρα αφού μιλάμε, ξεκινάει η εκπαίδευση, είστε 4 μήνες στα πανεπιστήμια. Εγώ πιστεύω ότι θα λειτουργήσει η πανεπιστημιακή αστυνομία, θα λειτουργήσει αρκετά αποτελεστικά και θα επιτύχει τελικά. Αλλά το ξεκαθαρίσω, δεν θεωρώ ότι με το που θα μπει θα σταματήσουν όλα. Θα περάσουμε αρκετές κρίσεις βίας στα πανεπιστήμια έως ότου η τάξη επιβληθεί. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε το βράδυ μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή χρονιά να έχετε. Ζωηρή συζήτηση. Καλή χρονιά. Γεια σας. Λοιπόν,